σελίδας και της ομάδας Κομμάτια από Τετράδια και Σκόρπια Φύλλα. Καλώς ήρθατε σε μια νέα εκπομπή που έχει να κάνει όπως πάντα με το βιβλίο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Μάχη Κομνού. Και για αρχή θα σας πω ότι το βιβλίο που κρατώ στα χέρια μου είναι ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο ευαίσθητο αλλά και γεμάτο σκληρότητα όσον αφορά τις αλήθειες τις οποίες καταθέτει. Θυμίζει την αλυσμόνη την Κατερίνα Γόγου που κατέγραφε με την χαρισματική πένα της και το πολύ οξυδερικές μυαλό της όλα αυτά που συνέβαιναν σε μια κοινωνία ελληνική κάποιες δεκαετίες πριν. Ωστόσο το βιβλίο αναφέρεται σε αυτές τις δεκαετίες χωρίς να αποκλείει και τις προηγούμενες, τις τωρινές. Και όλα αυτά που βιώνουμε μαζί του είναι σίγουρα πράγματα που λίγο, όπως ίσως πολύ, έχουμε ζήσει, έχουμε διαισθανθεί, έχουμε καταλάβει. Ήρα Παπαποστόλου. Πάντα αργά. Τρία διηγήματα και 21 ποίηματα. Εκδόσεις ο Σελότος. Πείσε τη νύχτα σου. Thank you.
ραδιοφωνική παρουσίαση το βιβλίο «Πάντα αργά» από την Ήρα Παπαποστόλου και την εκπομπή της Ελίζας και της ομάδας «Κομμάτια από τετράδια και σκόρπια φύλλα». 3 διηγήματα μέσα στο βιβλίο αυτό και 21 ποίηματα από την Ήρα Παπαποστόλου, η οποία γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979 και σπούδασε ιστορία τέχνης και αρχαιολογία στο Παρίσι με ειδίκευση στη σύγχρονη τέχνη και φιλοσοφία αισθητική. Έχει επίσης διδαχθεί δημιουργική γραφή, κλασική κιθάρα και γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο. Έχει εργαστεί στην Γκαλερί Βουρκαριανή στην ΚΕΑ, στην Γκαλερί Τικότ Παβέ στο Παρίσι, στην αίθουσα τέχνης Μιχαλαριάς Άρτ στην Κηφισιά, στο Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων στο Θησίο και στο Ιανός Art Shop στο Golden Hall της Μαρούσης. Ιδιαίτερη γραφή της Ήρα Παπαποστόλου, και το λέω ιδιαίτερη γιατί όπως είπα είναι ένα γράψιμο κατάσταση ψυχής γεμάτο ευαισθησία και συνάμα, μας δείχνει τη σκληρή όψη της ζωής. Όλοι μας την αντιμετωπίζουμε και τη βλέπουμε και τη διαισθανόμαστε, όπως είπα. Από Αποστόλου, που είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω μαζί της, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος με κεφαλαία. Και αυτό το έχουν μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι τελικά έχουν ζήσει πολλά και έχουν κάνει πολλά στη ζωή τους, μέσα από τις δουλειές τους, αλλά και από την ιδιαίτερη ευαισθησία που αποκτούν βλέποντας πολλά και διαφορετικά πράγματα και ζώντας τα συγχρόνως. Η Ήρα Παπαποστόλου έχει συνεργαστεί με το Αρχείο Νεοελληνικής Τέχνης, το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Κρήτης, το Art Χανιά, την Ελληνοαμερικανική Ένωση, το Ίδρυμα Τσιχριτζή, την Art Αθήνα 2014 και 2015, το ΛΟΘ, το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, το Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα, την Πινακοθήκη Γλυπτοθήκη της Art Ideas στο Κέντρο Τέχνης Καστέλας και με πολλές αίθουσες τέχνης στην Αθήνα και την επαρχία. Έχει επίσης γράψει τα βιβλία «Εικόνες του Ιώνα», «Σκουλάκης, σύμβολα παγκόσμιας αποδοχής» από τις εκδόσεις ΑΔΑΜ, «Τα χίλια πρόσωπα της πόλης και της πρωτεύουσας» από τις εκδόσεις Οσελότος, «Σε αγαπώ ακόμα και εξυπόλυτη» από τις εκδόσεις Οσελότος, «Κόσμου πληγή τράγου οδή αγάπης δρόμος» και επίσης από τις εκδόσεις Οσελότος, «Η παλάντα της εποχής» και πάλι από τις εκδόσεις Οσελότος, «Γυναίκα για σπίτι» Οσελότος εκδόσεις, «Τέλη» εκδόσεις Οσελότος, «Χαρακτήρες και επαγγέλματα» από τις εκδόσεις Περιτεχνών, και όπως είπα έχει βραβευθεί για το διήγημά της, από το οποίο σας διάβασα μικρά αποσπάσματα με τον τίτλο 45 μοίρες στο διαγωνισμό της εφημερίδας «Το Βήμα», με θέμα «Μια ιστορία για την κρίση».
Επίσης οργανώνει εκθέσεις, προλογίζει καταλόγους, αρθρογραφεί στο Art 22 και στο SL Press και παράλληλα ασχολείται με τη λογοτεχνία και τη συγγραφή στίχων. Είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Τέχνης, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Την ευχαριστώ θερμά από την καρδιά μου για την εμπιστοσύνη να αποδώσω ραδιοφωνικά το βιβλίο της αυτό. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους μας. Ένα βιβλίο που όχι αξίζει να το διαβάσουμε για την πολυπλοκότητα της γραφής του, αλλά για όλες αυτές τις μεγάλες αλήθειες που περικλεί. Σας ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν και σήμερα κοντά μου μέσα από αυτή την εκπομπή. Να είστε καλά.